85 27 27. Σχολιάζει το χωριό, έτσι. Σαν στο χωριό, τι λέει. Λοιπόν, γιατί σου φρώνε τα φρύδια σου, μωρέ, μια ήττα έκανες. Πειράζει ο τρόπος που χάσαν το μάτς. Ο ΠΑΟΚ έχασε το παιχνίδι, κατάλαβες. Ο ΠΑΟΚ έχασε το παιχνίδι. Μετά, στο μήνυμα που λέει γιατί το δίκιο είναι, λέει ότι όταν ο άλλος είναι καλύτερος. Πού ήταν καλύτερο, ήταν έξι σήμερα. Εντάξει, δεν ήταν και χειρότερο. Ο ΠΑΟΚ ήταν τα στατιστικά ήταν καλύτερα του ΠΑΟΚ. Ισοπαλία έπρεπε να τεκμηριωθεί. Ένα λάθος στην πλήρωση. Αυτό με πειράζει, κατάλαβες τι γίνεται. Δεν μπορούν να βγάλουν αυτοματισμούς οι παίκτες και αυτό οφείλεται. Δεν παίζουν μαζί. Δεν λύγωσε. Τι να λέμε τώρα, στηρίζω εγώ τον Τούντορ, το στηρίζω 6 μήνες τώρα. Τι να λέμε τώρα, αφού τα βλέπουν τα μάτια μας. Φτάνει. Εγώ δεν κάνω κριτική από την πρώτη μέρα ή από τον πρώτο μήνα. Ναι. Πρωτάθλημα, 14 κύπελα. Δεν αμφιβάλλω, τα ξέρω αυτά. Χωριάταρε, θα πει στην ΑΕΚ, μικρή ομάδα, μίζερε. Ρε παλικάρι μου, γάμα δεν εκεί πήγε, ρε. Έγραψε ιστορία. Ναι. Ό,τι και να με πει, 107 να πάρει, φύγε γάμα δεν εκεί. Τελείω. Εγώ δεν πήγα ποτέ. Δεν πήγε ποτέ. Και ούτε θα πάω ποτέ. Εκεί είναι η διαφορά μα. Τελείω. Εσύ εδρεύει σε μια νέα Φιλαδέλφια που τη χωρίζει ένα δρόμο η Δεκελία. Ενώ εσύ. Και εγώ εδρεύω σε ένα σολιβόριο Ελλάδα, ρε φίλε. Έδρα η Τούμπα. Ναι. Μια συνοικία με 400.000 κόσμο και στη Φιλαδέλφεια τριώρο φωτού και πίσω σπίτι. Μπατσανάκο έχω στη Φιλαδέλφεια. Έχω πάει 500 φορές εκεί. Ποιο είναι αυτό που θέλει να κάνει στην Τούμπα με τον Πάπα. Ο άνθρωπο που έχει συγγενεί σε όλο τον πλανήτη. Βαλά, κατά κάνω ταινία με τον Πάπα. Έχω μπατσανάκο, ρε φίλε, στη Φιλαδέλφεια. Όταν πάω κάτω, πάω τρώω εκεί στο Γιώργαμπλή το αυτό να πούμε. Ναι. Έχει σουβλακούπολη, λέει ένα μαγαζί και ένα προποτσίδικο πιο κάτω. Το περίπτερο περιπτερά στη Νέα Φιλαδέλφεια έξω από τα Γιάννα. Το Ίντελ το γυράδι, θα του πω και ποιοι είναι δηλαδή. Ίντελ. Το Γιωργαμλή λέγεται Σουβλακά. Σουβλακούπολη. Θα του πω κιόλα να μαθαίνουν. Μήνε, δηλαδή αυτοί μένουν σε ένα χωριό στην Αθήνα και στη Φιλαδέλφεια. Ενώ εσύ στην Τούμπα, α πούμε, που φορά σε ένα χωριό. Ένα τούμπα είναι η Φιλαδέλφεια. Δεν το λέω προσβλητικά αυτό το πράγμα. Μην μου το παίζουν τώρα Ρεάλ Μαδρίτη. Έτσι, έτσι. Στην Τούμπα το σάντουις το τρώνε με το μαχαιροπύρουνο, ας πούμε. Είναι άλλη περίπτωση. Δεν χωρίζουν διαφορές μεγάλες που πάω με τσάι. Ίδιο πράγμα είναι. Αλλά εγώ τα έχω με τον Κοντογιαννίδη που βγήκε να πούμε αυτός ο Κοντογιαννίδης, ο Πόντιος, είναι και ίδια φάρα να πούμε με εμένα. Πόντιος τι είναι, φυσικά. Πόντιος αλλά δεν έκανε θεραπεία. Είναι δυνατόν ρε Κοντογιαννίδη να μας λες τέτοια πράγματα τώρα. Ντροπήσου να πούμε. Μιλάει ο Πόντιος για τους Πόντιους, είναι προσβλητικό αυτό. Ότι δεν έκανε θεραπεία, γι' αυτό είναι έτσι. Ναι, φυσικά. Πήγε στην Αθήνα πριν 40 χρόνια και τολμάει να πει μια άλλη ποντιακή ομάδα από τη, μια άλλη προσφυγική ομάδα που την εκφράζουν εκατοντάδες χιλιάδες Πόντι να μας πει μικρή ομάδα. Δεν είστε ποντιακή ομάδα. Δεν είστε ποντιακή ομάδα. Είμαστε μια προσφυγική ομάδα που εκφράζουν αυτή την ομάδα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Πόντι. Από πού είναι αυτό εσύ, από εδώ πέρα. Ναι. Μου λες, εσύ που λες για τον Κοντογιαννίδη, εσύ είσαι πόντιος, εσύ έκανες θεραπεία. Βεβαίως. Τι, πού πήγε. Εγώ ξέρω να σέβομαι ρε φίλε. Ξέρω να αναγνωρίζω τις ομάδες μεγάλες. Εγώ δεν είπα την ΑΕΚ μικρή ομάδα. Τσόντα, να καταλάβω ρε Τσόντα. Εσύ λες, κατηγορείς τον Κοντογιαννίδη. Για τις δηλώσεις του. Όχι ρε Τσόντα, ότι είναι πόντιος, αλλά τον κατηγορείς ότι δεν έχει κάνει θεραπεία. Δεν εξηγείται αλλιώς να κάνει τέτοιες δηλώσεις. Λες ότι δεν έχει κάνει θεραπεία. Εσύ είσαι πόντιος. Αυτός έπρεπε από τους πρώτους να έχει κάνει θεραπεία, γιατί πήγε στην πρωτεύουσα από πριν 40 χρόνια. Δεν έκανε θεραπεία. Βεβαίως. Πού? Γραμμές περιμένει ο κόσμος να μην. Πού έκανες εσύ τη θεραπεία. Θεραπεία ρε φίλε γίνεται, την κάνεις μόνος σου ρε φίλε τη θεραπεία. Αυτοθεραπεύτηκες. Δεν χρειάζεται να πας στον μπανιώτη τον γιατρό. Άρα λοιπόν εσείς που είστε πόντι, λέει ο Τζόρνταν ότι αν δεν κάνετε θεραπεία έχετε πρόβλημα. Αυτό λέει. Έτσι κατάλαβα εγώ. Ναι. Επόμενη γραμμή. Ναι. Τι να κάνω εγώ. Εγώ δεν ξέρω. Ένα πράγμα που δεν θέλεις να σου κάνουν είναι να μην το κάνεις εσύ ποτέ. Καλημέρα, ναι. Ναι, γεια σου Βασόπουλε. Γεια σου φίλε. Αεκτής από Σάμο, φοιτητής είμαι. Γεια σου ρε Κερκετέα, γεια σου ρε, σε θυμάμαι, ρε, έλα. Και τη χάνει να έχω και το ίδιο όνομα με το παιδί που είχε πάρει από την Καλυφαία την προηγούμενη Κυριακή. Ναι, η οποία Καλυφαία έχασε 1-2 από το Απελευθεριακό σήμερα, μου φαίνεται μια ανατροπή. Δεν ξέρω και ο Καραδήμος μπήκε στα κόλπα μου φαίνεται. Άρα είσαι Σάμιος που σπουδάζει εδώ στη Θεσσαλονίκη, φίλε. Σάμιος. Όχι, δεν το κατάλαβε. Α, στη Σάμο σπουδάζει. Είμαι Χαλκιδαίος και σπουδάζω στη Σάμο. Α, Χαλκιδαίος. Ναι. Okay. Ναι, ναι. Ωραία. Έγινε πάλι κάτι. Θα ήθελα να μιλήσω στον Τζόρνταν. Εδώ είναι. Πώς γίνεται ρε Τζόρνταν να θεωρείς τον ΠΑΟΚ μεγαλύτερη ομάδα, κάτσε λίγο γιατί με τρέλανες τώρα. Εγώ φυσικά ρε φίλε, στα μάτια του κάθε φιλάθρου η ομάδα είναι μεγαλύτερη. Εσύ πήρες 17. Εσύ πώς θεωρείτε τη λέει να είσαι. Ναι. Το πώς θεωρείς τη μια μεγάλη ομάδα όταν παίρνει πολλούς τίτλους. Θα σου αποδείξω εγώ μεγαλύτερη. Κάτσε μας πει.
Έχω συνολικά 29 τρόπαια. Δεν το αφισβητώ. Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν το αφισβητώ. Ναι. Και εσύ έχεις 6. Ναι, 29 με 6. Ναι. Οι νίκες μας, τα μεταξύ μας παιχνίδια εντός και εκτός έδρας ναι. είναι 72 υπέρ της ομάδας μου, ναι. 46 υπέρ του ΠΑΟΚ και 37 ισοπαλίες. Έχω τα στοιχεία μπροστά μου, μην τα αμφισβητήσω. Έχεις δίκιο, δεν το αμφισβητώ. Παρακάτω. Συν της άλλης, στον κόσμο, η ΑΕΚ είναι σταθερά τρίτη στις δημοσκοπήσεις και τι? Είναι τέταρτος. Στο τι, σε ποιες δημοσκοπήσεις? Σε αυτές που έχουν γίνει κατά καιρού. Στον κόσμο? Στον κόσμο? Ναι. Είσαι πολλές χιλιάδες οπαδούς πιο πίσω, να ξέρεις. Δεν ισχύει αυτό. Ισχύει, γιατί να ισχύει το δικό σου δηλαδή? Λοιπόν, για να σου αποδείξω, συγκεντρώνω δημοσκοπήσεις. Από πού τι? Από την πρώτη δημοσκόπηση που έγινε. Πότε έγινε αυτή? Της εταιρείας Mark, την εφημερίδα Έθνος, το 1993. Πού έγινε αυτή, φίλε μου? Έγινε και την εφημερίδα Έθνος. Δε πού έγινε? Πήγαν στην Ομόνια κάτω και ρωτήσαν τα παιδιά πού έγινε. Θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι, ναι. Εγώ ρε φίλε γνωρίζω τη μισή Ελλάδα, αλλά δεν μου είπε με ρωτήσανε τι ομάδα είσαι σε δημοσκόπηση. Δεν έτσι δημοσκοπείς ρε. Πώς είναι ρε φίλε, παίρνουμε τηλέφωνο κάτω στην Αθήνα. Ερώτηση, σε έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο να σου πούνε τι ραδιοφωνικό ακούς? Όχι. Στο ραδιόφωνο? Όχι. Γίνονται όμως. Γίνονται όμως. Λοιπόν, δεν υπάρχει Τζόρνταν δημοσκόπηση που να σε έχει δείξει πάνω από την άλλη. Ωραία, άσε τώρα. Μη μαλώνετε, δεν μου λες. Καλά τα είπες αυτά. Καλά τα είπες αυτά. Λέγε ρε, τι έχεις να απαντήσεις. Μήπως έπεσες και δύο κατηγορίες, πήγες γάμα εθνική. Και τι πάει να πει αυτό, εγώ. Και τι πάει να πει τώρα εσύ που πήρες παραπάνω τίτλους, δηλαδή. Σε περνάω, σε όλα τα μεταξύ μας, σε περνάω ρε, Τζόρνταν. Δεν με περνάς, σε παρουσία. Στην άλλη εθνική δεν με περνάς. Ρε φίλε, έπεσες γάμα εθνική, κατάλαβες τώρα? Άρα ρε παλικάρι, κατάλαβες κάτι? Δηλαδή οι Rangers είναι του κόλλου ομάδα. Πάλι τα ίδια. Η Φιωρεντίνα είναι του κόλλου ομάδα. Η United είναι του κόλλου ομάδα, αυτό σου λέει. Η Juventus, η Liverpool. Να σου πω κάτι, Τζόρνταν, για να σου αποδείξω ότι είσαι πολύ, πολύ μικρή ομάδα. Ναι, ναι. Ο Άρης έχει 3 πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο και 10 στο μπάσκετ. Εσύ έχεις 2 στο ποδόσφαιρο και 2 λοιπόν, στο μπάσκετ. Λοιπόν, άκου φιλαράκι, μέχρι πέρσι δεν είχες ομάδα στην Α Εθνική. Το γνωρίζεις αυτό το πράγμα? Το είδα, το είδα. Σε κανένα έχει, τμήμα. Τι πάει να πει, σε περνάει. Τι πάει να πει και αυτό, και αυτό τι πάει να πει. Να μιλήσουμε για μπάλα λίγο ρε φίλε. Λοιπόν, ναι, όντως. Δεν μου λες, η ΑΕΚ σήμερα. Ναι. Μας έχει συνηθίσει όταν προηγείται, κάνει μια διαχείριση στο παιχνίδι της μέσω αμυντική. Κάτι που δεν έκανε σήμερα. Και όχι μόνο αυτό, πνίγει τον αντίπαλο και το βγάζει στην κόντρα φάσης. Είτε τις κάνει γκολ, είτε τις κάνει, πάντως τις βγάζει. Τι πιστεύεις ότι έγινε σήμερα και δεν έγινε αυτό? Εγώ είδα ένα προπονητή της ΑΕΚ σαν να υποτιμάει τον ΠΑΟΚ, σαν να μην φοβάται τον ΠΑΟΚ, σαν να μην υπολογίζει τον ΠΑΟΚ, ενώ υπολογίζει τον Πανθρακικό, τον Αστέρα Τρίπολης και τις άλλες ομάδες. Απάντησε μου. Ραπτόπουλε, συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Πώς το ερμηνεύεις? Εσύ πώς το ερμηνεύεις αυτό? Α, ότι υποτίμησε τον αντίπαλο. Προφανώς και ο Πογέτ έχει δει ότι ο ΠΑΟΚ σε πολλά παιχνίδια δυσκολεύεται στο να έχει. Ήταν να βάλει τρίτο center back, η μπάλα πήγαινε στο Ζάιρο και στον Μακ, δεν κλείνα προς τα μέσα αυτή, φορτώνανε. Τρελό δίλημα. Φορτώνανε. Ανάλογα και ποιος έχει τρέψει. Και ο προπονητής σου στο φόρτωμα άφησε το κέντρο της άμυνας με ένα center back ο οποίος είναι πάρα πολύ μέτριος, με ένα Σιμόες κοντό, ένα Γιώχανσον που είναι ψηλός αλλά δεν το έχει το κεφάλι, πήρε τέτοια ρίσκα. Και εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι παρά το γεγονός ότι δεν μεσοαμυντικά καλύφθηκε, δεν έβγαλε και κόντρες. Παρά το γεγονός ότι έκανε τον Αραβίδη δεξιά, τον Τσιμπούρ, δύο γρήγορους κτλ. Μου έκανε αρνητική εντύπωση ΑΕΚ σήμερα. Ναι, όντως, και εγώ δεν το περίμενα αυτό. Πολύ φοβάμαι. Περίμενα τον Πογέτ να κρατήσει, να δώσει χώρο στον ΠΑΟ και να χτυπήσει κόντρα επίθεση με τους γρήγορους. Μόλις έγινε το 1-0 και πάει 60-65, κοιταζόμασταν στο καφενείο και με αεξίδες, πότε θα βάλει τον τρίτο στόπερ, πότε θα βάλει τον τρίτο χαφ. Και περιμέναμε και δεν το κάνω πλάκα. Ναι, ναι, παιδιά, τον σήκωσε, τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο, τον σήκωσε, τον είχε έτοιμο και αποβάλλεται ο Μπερμπάτοφ. Δηλαδή θα τον έβαζε το 85. Ναι, τον έβαζε το 85. Ναι, ναι. Ναι, αυτό λέμε. Το σέβαλε στην Ελλάδα. Είναι ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος. Μήπως επηρεάστηκε από τις κριτικές των αεξίδων, έλα μωρέ και τα λοιπά. Μήπως, λέω, δεν ξέρω.
Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Τα λέμε. Θεωρώ πιο πιθανό να υποτίμησε τον ΠΑΟ. Υποτίμησε τον ΠΑΟ. Είναι προσβολή ποδοσφαιρική. Λοιπόν, επόμενη γραμμή. Το μήνυμα για τον Μουσλίμοβιτς τον Περπάτο που λέει ο φίλος. Ναι. Ο Μουσλίμοβιτς ποιος είχε δίπλα του, ξέρεις. Ποιος είχε. Είχε τον Γκαρσία, είχε τον Νίβιτς. Του βγάζανε παλιά τον Κοσέισάο. Ναι. Ο Περπάτο ποιον έχει, έχει κανέναν. Μάλιστα. Με τι μπακ παίζει ο Μπερμπάτο, αντιπάλου. Με τι. Ποιο το μαρκάρει τώρα. Συμπέκτη, θα κοιτάξει συμπέκτη. Ποιο το μαρκάρει το Μπερμπάτο. Δεν παίζει ένα ρόλο. Ποιο μαρκάρει το Μπερμπάτο. Ο Σιμόε. Σήμερα ο Σιμόε. Για να σου βάλει το φούρνο. Ο αντίπαλο δεν σου βάλει το φούρνο. Ξέρει ποιο Αριανό ήταν μετά άρρωστο Άρη. Αμέσω μετά ήταν και φωστήρα. Ποιο. Ο γελαστό. Έχει πάει ο Θεός χωρέστον. Θεός χωρέστον, δεν υπάρχει. Έχει πάει με το στόπ Σιμώνα με μείον 5 βαθμούς δεκαετία του 80. Φοβερός. Να δει φωστήρα κρίσιμο μάτς β' εθνική. Άστο, εντάξει. Και άρρωστος Κόβεντρι. Ξέρεις πώς πέθανε ο γελαστός. Είναι συγκλονιστικό. Από τα δόντια του. Α, ναι, μου το έπεσε ένα. Αυτοί που κάνουν μαύρα σφραγίσματα. Έχει ένα υλικό μέσα το μαύρο το σφράγισμα που επηρεάζει αρνητικά για την καρδιά. Επηρεάζει και γι' αυτό λέμε άσπρα σφραγίσματα στα δόντια. Όχι μαύρα. Το μαύρο όμως κρατάει πολύ περισσότερο. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω γιατί εγώ μαύρο. Γιατί. Τα πρώτα πόδια είναι μαύρα. Όχι μαύρα. Όχι μαύρα σφραγίσματα. Επόμενη γραμμή είναι. Λοιπόν, ένα μήνυμα ένας φίλος μου λέει για την ΑΕΚ. 140 εκατομμύρια πιστόλι για 6 χρόνια έπαιρναν ανάδεια μαϊμού με μια απόφαση κατά ψωμιάδη. Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ. Πάμε. Ναι. Καλά, αυτό είναι Ελλάδα, ρε, εσύ τώρα, εντάξει. Λάβα είναι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε. Ναι. Το πάω και έπαιρνε δάνειο την Κυριακή, τι να πω. Ναι. Και τιμωρήθηκε γι' αυτό. Ναι. Ακούγεσαι. Ακούγεσαι, φίλε, ναι. Ηρακλής είμαι εγώ. Μπράβο. Ναι, Ηρακλή, Ηρακλής. Μάρια, καταρχάς, πάω από τη τηλεφωνία. Ωπα, φίλε, κάνει λίγο, κάνει διακοπές η γραμμή σου. Κάνει διαλύψεις η γραμμή σου. Πάμε ξανά, πάμε λίγο ξανά. Όχι. Κάνει διακοπές, δεν ακούω, δεν ακούω. Ακούμε καλύτερα τώρα. Ναι, πάμε, πάμε. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, Μάρια, καταρχάς, ξέρεις πάρα πολλά κιλά μπάλα, σε πάω πάρα πολύ. Καλά, αυτό τώρα δεν ξέρουμε καθένα. Αλλά με στεναχωρείς σε ένα πράγμα, γιατί είσαι οπαδός του Ηρακλή, δεν είναι. Οπαδός του Ηρακλή είμαι. Ένα αυτό, μία ιδιότητα αυτή. Δεν έρχεται εδώ όμως ως εδώ, εδώ δεν έρχομαι ως ο οπαδός του Ηρακλή. Ηρακλής είμαι, ναι. Μέχρι να πεθάνω, Ηρακλής θα είμαι, ναι. Ως τι έρχεσαι. Εδώ. Ναι. Ως συνεργάτης του Ραπτόπουλου, ραδιοφωνικός παραγωγός, άνθρωπος που αγαπάει και ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Α, δηλαδή δεν μπορεί να φορέσεις κάποια φανέλα έτσι του Ηρακλή. Κάποια, γιατί δεν σε έχω δει κάποια φορά να φοράς φανέλα. Να φορέσω φανέλα του Ηρακλή. Ναι. Ή στο απαγορεύει η θέση, ας πούμε. Δεν με το απαγορεύει κανείς. Φανέλα του Ηρακλή γενικά είναι και θέμα, ξέρεις, το τι, πώς μου αρέσει να ντύνομαι, έτσι. Δηλαδή τι εννοεί, δεν σ' αρέσει να φοράς. Συγγνώμη, για να ξέρω, τι ηλικία είσαι, να επιτρέπετε. 18. Όχι, 19 είναι. Είσαι 19. Ναι. Ναι. Σε περνάω κάποια χρόνια. Καμιά 30 χρόνια σε περνάει. Σε περνάω. Παιδί, έχει μια άλλη αντίληψη, ρε παιδιά. Ναι. Είναι 19. Φανατικός, είναι Ηρακλής. Δεν θέλω, εδώ, δεν φοράω ούτε έξω φανέλα του Ηρακλή, για να μην γίνει παρέξη. Ούτε στο γήπεδο. Σε κάλυψα. Με κάλυψε. Ναι, τι κριτήριο, τι είναι αυτό τώρα, δεν κατάλαβα. Με κάνει. Είναι το κριτήριο που είχες και εσύ όταν ήσουν 19 χρόνια. Μπα, όχι, μάλλον φαινόμενο ήμουν εγώ τότε. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στο Ραπτόπουλο. Ναι. Να μιλήσω. Καταρχάς, εδώ πέρα σας ακούμε, ρε Ραπτόπουλο, είμαστε μια παρέα τώρα εδώ πέρα και πολλοί έχουν εξαγριωθεί μαζί σου. Πολλοί αγριωθήκατε. Πολλοί έχουν εξαγριωθεί, λέω, μαζί σου. Για ποιο... αυτά που λες, που κοροϊδεύεις, ας πούμε, για την ανακοίνωση κτλ. Εγώ δεν κοροϊδεύω. Λέω ότι ο Σαρλής έβγαλε, είπε κάτι και ότι η εταιρεία διαφωνεί με τους οπαδούς. Υπάρχει μια διαφωνία. Και λέω ότι η εταιρεία το πήρε πίσω. Όχι, γιατί είχε ακούσει και στο ράδιο ότι έλεγε θα πάρει το φίλο στον Αλέφαντο ένα τηλέφωνο και ότι θα βοηθήσεις. Μα αυτό ήταν ειρωνικό. Για τον Παπαθανασάκη, ο οποίος έσπευσε να βγάλει out τον Σαρλή. Και λέω, αν είναι τόσο μεγάλο το αυτό, ήταν μεταφορικό αυτό, να πούμε τον Αλέφαντο να πει τον άλλο να μην μας πειράξει, ρε παιδί μου, κτλ. Αν υπάρχει τέτοιος φόβος. Δηλαδή, το ότι έβγαλε ανακοίνωση εναντίον του Σαρλή, δηλώνει ένα φόβο ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτωχος του Ηρακλή. Εσύ διαπιστώνεις, ας πούμε, κάτι άλλο. Όχι, εντάξει, δεν αντιτίθεμαι, απλά
ήσουν λίγο. Εγώ με τον κόκκινο. Ακούω λίγο. Εγώ τα βάλα με τον κόκκινο, τον οποίο τον ρώτησα το εξής. Εσύ με ποιον είσαι, με τον Παπαθανασάκη ή με τον Σαρλί? Δηλαδή είσαι με τον οπαδό ή με τον μεγαλομέτωχο? Ρε πες τώρα τούτο, εκεί τσατίστηκα εγώ. Δηλαδή δεν μπορεί να λες γουστάρω τον Σαρλί, αλλά εγώ δεν το υιοθετώ αυτό, γιατί φοβάμαι μη με κάνει κάτι ο Μαρινάκης στο ραδιόφωνο ή την οικογένεια. Του λέω και αυτό φοβάται και ο Παπαθανασάκης για την ομάδα του. Ήμουν σαφής. Εγώ θύμωσα με τον κόκκινο και μαλώσα για αυτό το λόγο. Και το ηρωνικό ήταν στον Παπαθανασάκη που φοβήθηκε, και καλά έκανε και φοβήθηκε, αλλά εγώ οφείλω να το σατηρήσω. Μην παρεξηγέσαι. Καλώς, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, ρε Τζόρνταν, εσύ να σε ρωτήσω. Δε, είμαι σαφής. Περίμενε, μ' ακούς Τζόρνταν? Να, ο Τζόρνταν, εδώ. Εσύ τι, δηλαδή, τι πούλησες τρέλα πριν, είχες πει πώς θα πάει ο Ηρακλής Αθηνάκης στο κύπελλο, δηλαδή έριξε ένα υπονοούμενο έτσι. Αυτό κατάλαβες? Αυτό κατάλαβα, ναι, γιατί αυτό... Λάθος κατάλαβες. Δεν είπα. Αυτό δεν είπε. Όχι, τίποτα δεν είπα. Τι όχι. Εγώ είπα δύσκολο μάτσα για αύριο ο Ηρακλής με τον Πλατανιά. Ναι. Αυτό το είπε, το άκουσα εγώ, ναι. Δεν είπα κάτι άλλο. Ο παδός μου, κάτσε λίγο, ναι. Κάτσε λίγο. Όταν είχε πάρει ένας συνοπαδός μου τηλέφωνο, ναι. Το πρώτο τηλεφώνημα νομίζω ήταν, κάτι είχες πει ότι να εσείς δεν ξέρετε τίποτα του Σαββαθάτη, γιατί σας είχε πει περαστικά για σήμερα, για τη μήνα σας, ας πούμε. Α, όχι, εγώ φίλε. Όχι, πάλι, καρι, μπερδεύεις. Δεν με ακούς. Ναι, εγώ σου λέω ότι θα την αποκλείσω την άκρη. Ωραία. Να σου μακάρι, αλλά γλωμό το βλέπω. Αμφιβάλλεις. Φίλε. Αμφιβάλλεις αυτό που εγώ θέλω να βρεθείτε με τον Πάο. Μακάρι, μακάρι, αλλά γλωμό το βλέπω. Μακάρι. Φίλε. Γιατί το βλέπεις χλωμό, ρε, επειδή έχασες έτσι την ΑΕΚ, να πούμε. Ρε φίλε, πέντε έφαγες τώρα, τι είμαι, με κάνεις τώρα και κριτική. Δεν έχει σημασία, τώρα. Ρε, είναι... Ρε, θα μου μακάρι, εγώ θέλω να την περάσεις, να βρεθούμε μαζί κάποια στιγμή. Ρε, άμα έρθει εδώ η ΑΕΚ, να πω, κάθε λίγο, ρε, άμα έρθει εδώ μέσα η ΑΕΚ με 20.000 τρελαμένους, τι νομίζω θα κερδίσει. Μακάρι σου λέω, εγώ μαζί σου είμαι. Σε αυτό μαζί σου είμαι. Τι σου λέω μακάρι, και καταρχάς κάτι είπες για τους πόντιους πριν. Τι είπα? Ναι, είπε ότι κάνει θεραπεία. Κάτι είπες για θεραπείες και τα λοιπά. Για πες μου. Ότι ο Τζόρνταν έκανε θεραπεία σαν πόντιος, ενώ ο Κωνσταντίνης δεν έκανε, αυτό είπε. Εσύ να πούμε διακοπές. Πάλι κάνει διακοπές. Εγώ τι. Κάνει διακοπές. Μ' ακούς τώρα. Τώρα ακούμε, ναι, για νότα. Εσύ να πούμε, είσαι πόντιος. Μισός. Μισός. Γιατί δεν τον έκανε σαν μπουνίδι να πούμε που τα φταίει. Και εκεί να τον κάτσω, Μαρκάρα. Για ποιο πράγμα ρε μεγάλα ρε. Σας... Ένα τραπέζι να πούμε εκεί πέρα. Τι πίνετε ρε τώρα, πειραγμένος ρε, τι πίνετε ρε. Το θεωρεί προσβολή για τον πόντιο. Αυτός... Όχι, 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 τέλος. Εσείς, άμα δεν μπορείτε να πιείτε, μην το πίνετε. Άκουρε τι, παρεξηγήθηκε αυτός. Βρε, εγώ είμαι πιο πόντιος από σένα, βρε τώρα. Μια άλλα είπες ότι... Εγώ είπα να πει ο Γιαννίδη, ρε, φυσικά. Πώς δεν κατάλαβα τώρα. Ενά, αυτό θύμωσε. Γιατί να θύμωσε. Γιατί θύμωσε. Ας κάνει και αυτός θεραπεία, γιατί να θύμωσε. Ενά, αυτό που πώς θα γίνει. Στάσου, ρε Τζόρνταν. Κάτσε καλά τώρα. Εμείς που είμαστε μισή πόντι, πρέπει να κάνουμε θεραπεία. Εγώ δεν έκανα. Λες για αυτό. Θα κάνεις θεραπεία. Πρέπει να κάνεις. Γι' αυτό τα λες αυτά, επειδή δεν έκανες. Να το. Ναι, αλλά τώρα μπορεί να βγει ένας πόντιος να θυχτεί από ένα σωματείο ποντιακό και να πει: κάτσε λοιπόν, ρε φίλε, εμείς που είμαστε πόντιοι πρέπει να κάνουμε θεραπεία. Εγώ μιλάω προσωπικά για τον Κωνσταντογιάννηδη, δεν είπα για τους πόντιους. Είναι καλό πράγμα να κάνεις θεραπεία. Μην το γυρνάς. Όχι, δεν γυρνάω καθόλου. Είναι καλό. Είναι καλό. Εγώ? Ναι. Μόνος μου ρε φίλε. Πώς το κάνεις μόνος, δηλαδή πώς, με ποιο τρόπο? Όταν θέλω να πω κάτι, ναι. Πριν το πω αυτό, ναι. Σκέφτομαι σε αυτόν που θα το πω να μην μου το πει αυτός. Οπότε λοιπόν, αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Δεν θα μ' αρέσει λοιπόν αυτό που δεν πρέπει να το κάνω, να μην το κάνει αυτό. Θέλω να πω κάτι μισό λεπτό πριν πάμε στη γραμμή. Να πας, ναι. Για ένα φίλο που έστειλε ένα μήνυμα για την ΑΕΚ που είπε έπαιξε στη Φιλαδέλφεια. Δεν αμφιβάλλω εγώ για την ΑΕΚ ότι έπαιξε μεγάλα παιχνίδια. Σίγουρα. Αλλά και ο Πάουκ έπαιξε και αυτός πολύ μεγάλα παιχνίδια. Πού? Μπορεί και μεγαλύτερα. Πού τα έπαιξε? Στην Ευρώπη που λέει. Πού, σε ποιο... μια σχέση ρε Τζόρνταν. Ποιο... Τι λες εσύ τώρα. Έκανε πορεία το 77 η ΑΕΚ. Τα νοκάουτ. Αποκλεί. Derby County. Και QPR 2 σερίνο. Derby County παιδιά. Derby County αποκλεί. Η Derby County ρε φίλε. Τι λες τώρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Με Peter Taylor τι μου λες τώρα. Έπαιξε η ΑΕΚ μεγάλα παιχνίδια. Τα ξέρω ρε φίλε. Τα ξέρω. Μετά την Νικολούδη να κάνει την πιο συγκλονιστική εμφάνιση. Έλληνα ποδοσφαιριστή στην Ευρώπη. Μισό λεπτό τώρα. Μπορεί να πούμε τι. Να απαξιώσουμε τώρα τον ΠΑΟΚ. Ο ΑΕΚΣΙΣ να απαξιώσει την ομάδα τώρα του ΠΑΟΚ. Στα μεγάλα παιχνίδια στην Ευρώπη. Τι έκανες. Τότεναμ. Άρσεναλ. Πού έφτασε. Μπαρτσελώνα. Τι Μπαρτσελώνα. Άγιαξ. Έξι. Μπάγερ. Στους τέσσερις πήγαινες. Λιόν. Του ΕΦΑ. Του παλιού σκληρού ΕΦΑ. Μίλαν. Νάπολη. Καθίστε καλά. Αυτό τον ύπνο σας δεν θα δείτε σήμερα. Αποκλεισμή δεν θέλω. Με την Νάπολη.
Σοβαρά. Παίξε εσύ με ΡΑΕΚ, παίξε με την Νάπολη του Μαραντόνα, του Καρέκα, του Αλεμάου και προκρίσου. Λοιπόν, τι λες τώρα εσύ, έχει πει ότι θα το πλατείνουμε το θέμα. Θα το πλατιάσουμε μάλλον. Πες μου τη θεραπεία για να την κάνω κι εγώ. Όχι, δεν το λέω. Επόμενη γραμμή, ναι. Τώρα άμα ήταν άλλο, θα σου καθίσει ένα μπουνίνι, γιατί είναι πρόσβαση στου ποντίου. Δεν πρόσβαλα κανένα μπουνίνι. 19χρονο. Παπά, θα σου είναι δύο. Κανένα που δεν κατάλαβε τι του είπα. Καλά, καλά. Εγώ τα πάω για τον Κωνσταντινίδη. Δεν είναι αντάρια. Τι θέλει. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Καλημέρα. Καλώ ήρθα. Νίκο από Κορδόνια Παοξή. Από τον Κορδόνια. Συγγνώμη, ο πρώτο Παοξή ή τραγιά. Πρώτο Παοξή. Ναι. Και μετά από καιρό. Λοιπόν, καταρχήν, αν ήθελα να πω, αλλά επειδή λίγο πληθύμωσε το ο Πιτσιρίκο που πήρε ο Αεξή προηγουμένω. Λοιπόν, ο λαό του Πάου μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον Ολυμπιακό. Επειδή αυτό τώρα βλέπει μόνο. Μια παρένθεση να κάνω. Επειδή μόνο βλέπουμε από δημοσκοπήσει και από εμπειρία δεν ξέρει, δεν έχει εμπειρίε. Να του πω ότι καταρχήν στο εξωτερικό έχουμε το περισσότερο λαό. Το Γιουπάου. Έχουμε 7-8 συνδέσμους. Ελβετία, Αγγλία, Αμερική. Δηλαδή να από εμπειρία να μιλάει και όχι από εμπειρία. Αν είναι 5 εκατομμύρια κόσμος Έλληνες στο εξωτερικό, οι 3 είναι Πάου. Πώς θα γίνει. Ρε φίλε, και ξάνθια, άμα ανοίξει 10 συνδέσμους, τι παραπεί. Ότι έχει κόσμο. Από συμβάντα μιλάω και όχι το τι ακούω δεξιά-αριστερά. Α, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, και έχει τις μεγαλύτερες και καλύτερες μετακινήσεις. Εξωτερικό δηλαδή, δεν συγκρίνεται το Πάβλο. Μετακινήσεις, αλλά οι Αριανοί σας περάσανε στα 25.000 άτομα. Έτσι λέτε εσείς και οι Αριανοί. Θα ανοίξουμε ολόκληρη συζήτηση με μισά λεωφορεία τώρα οι Αριανοί κάτω. Δεν ξέρω, μισά λεωφορεία παραπάνω κόσμο κατεβάσανε. Δεν συγκρίνεται. Ο μοναδικός λαός που μπορεί να συγκριθεί είναι ο Ολυμπιακός και πάλι αυτό. Συγγνώμη ρε φίλε, συγγνώμη, σιγά, μη, στα. Τι λέω ρε φίλε, οι κόμενες με τα iPhone είναι στην Τούμπα, τσούκου τσούκου φυλάκια, κάτι ξαφιές, κάτι γαλανομάτες. Δεν μου λες το καρέκα και τι είναι ρε παιδί μου. Γεια σε κάτι παιδί. Τι λέω ρε φίλε, πού είναι ο λαός. Τώρα φέτος πού είναι ο λαός. Καταρχήν. Τι καταρχήν. Καταρχήν άμα ήμουν εξής που παιχτικά έπεσε η ΑΕΚ έπεσε κατηγορία θα τρεπόμουν να βγω να μιλήσω στην τηλεόραση. Αυτό. Ρε φίλε, λοιπόν, πες τίποτα για το σημερινό μας. Ωραία. Εμένα για μένα ο Τούτορ και μόνο που είναι στο ΠΑΒ μικραίνει την ομάδα γιατί τα λάθη του είναι άπειρος, είναι στην πλάτη του ΠΑΒ. Να φέρνουν και πλάτη που είναι έμπειρος. Από την Ξάντη κιόλας με το παιχνίδι της Ξάντης που μίκρινε την ομάδα, που γύρισε την ομάδα του 70 και πίσω, τη γύρισε για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Εκεί έπρεπε να φύγει κιόλας. Τέλος. Και ο Περμάτοφ που λέτε καταρχήν για ότι έχει νεύ την ομάδα, αν προσέξατε, μέχρι να το ρίξει την αγωνιά, πόση ώρα το τραβάει όσο που πίσω τη φανέλα. Τι έγινε αυτό, ρε φίλε. Δεν σέβονται προσωπικά του Περμάτο. Νίκο, σε πάω με τα χίλια, αλλά ποδόσφαιρο παιδί, δηλαδή αν μαρκάρω εγώ σήμερα, με λένε, τον Λεβαντόφσκι. Δεν είναι κάρτα δηλαδή όταν του τραβάει τη φανέλα, έτσι. Δεν είναι κάρτα όταν του τραβάει τη φανέλα. Γιατί δεν του βγάζει κάρτα ρε φίλε και η ψυχολογία μέσα στον αγώνα είναι. Αλλά μπάλα δεν παίξατε ποτέ ρε φίλε. Εσύ που έπαιξε. Δεν παίξατε ρε φίλε. Ρε φίλε και τι πειράζει. Δεν κατάλαβα. Ναι Τζόρνταν, να σε κάνω μια ερώτηση. Τον Μπερμπάτοφ που έχει δυο κάρτες όλη τη ζωή. Δηλαδή, τι μου λες, ότι ποτέ δεν τον έχουν ξανατραβήξει τη φανέλα. Σοβαρά. Στην Αγγλία του κάρτα πήραν αυτοί που τον τράβηξαν τη φανέλα. Όχι. Σοβαρά. Τώρα βλέπεις τι γίνεται Αγγλία προχθές. Άσε ρε. Μας φέρει το γκολ του άλλου. Δεν πλάκα μου κάνεις και λέει ότι τις παίζεται. Ρε φίλε τώρα. Λέγε φίλε για τον Μπερμπάτοφ. Κάνω μια ερώτηση ρε. Αν ήταν παίκτης του Ολυμπιακού Μπερμπάτοφ θα είχε πάει κάρτα κοκκινή. 20 λεπτά. Απαντήστε μου ρε. Θα το είχε κοκκινή. Πες φίλε, πάμε. 20 λεπτά ήταν μέσα στο παιχνίδι και έδωσε ολόκληρο ο Μπερμπάτοφ 10 φάουλ και δεν πήρε ούτε ένα. Από εκεί έγινε βρίστηκε. Δεν λέω ότι ήταν δικαιολογημένα. Και ένα ακόμα. Στο γκολ δεν ήταν φάουλ ούτε κάρτα και αν προσέξατε την ώρα που έχει τελεί το φάουλ ήταν ο άλλος άσχετα το γκολ. Εντάξει, λίγο μπροστά, offside. Ήταν offside. Άσχετα που πήγε από το κεφάλι του δικού μα στον παίκτη. Η μπάλα πήγαινε στο κέντρο της άμυνας. Ήταν offside. Δεν υπάρχει για μένα γκολ. Και μόνο που δώσαμε, και κάτι τελευταίο και να κλείσω, και μόνο που δώσαμε χώρο στην ΑΕΚ και δεν μπήκαμε να έχουμε κατοχή,
και κουραζόμαστε με το να κυνηγάμε, για μένα ήταν μεγάλο λάθος. Στο δεύτερο ημίχρονο έρχεται η μεγάλη διαφορά που έχουμε σαν ομάδα και σαν ποιότητα. Τι θες να κάνεις κατοχή. Έχει δίκιο ο Νικολάκης. Ο Πάκος έχει ποιότητα, αλλά δεν μπορεί να την έχει. Έλα εδώ τώρα εσύ Φουβαρντά. Φουβαρντά Νικολάκη. Γιώχανσον, Σιμόες, Μάνταλος, πόσο κοστίζουν? Είναι χειρότερη από τον Τζίμι Ροτ. Φυσικά. Είναι χειρότερη από τον Τζίμι Ροτ. Το Χαρίση και ποιος άλλος έπαιζε εκεί η τρίτη. Και το Τζιόλι. Δηλαδή σε πήρε η ΑΕΚ την κατοχή. Σε πήρε η ΑΕΚ την κατοχή. Με τα χάρτα δικά σου δηλαδή. Με τον Σαββίδη έχεις Χαρίση, Τζίμι Ροτ, τρως τον Κάτσε και τον Τζιόλι. Και θες να πάρεις κατοχή. Και σε πήρε. Μάλιστα. Δεν χωράει ο Κάτσε, κύριε φίλε, τώρα τρως το κάτι. Δεν μου λες, δεν παίρνεις την κατοχή. Στην κόντρα επίθεση που βγαίνεις πίσω από την πλάτη της ΑΕΚ, που παίρνεις την μπάλα και βγαίνεις μόνο με τον Ροντρίγκες. Πού είναι ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος που θα βγουν μπροστά? Η χαφ. Έχεις χαφ εσύ. Έχεις χαφ εσύ που έχεις το Σαββίδι μεγαλομέτωχο και έχεις τον Μπερμπάντο που λες το μεγάλο παίκτη με χαφ τον Μπέλκα. Τα γάρι παοξί. Όχι εσύ. Αυτοί που διοικούν. Εσύ, σε φίλα. Αυτό σου λέει τώρα το παιδί. Διάλειμμα. Αυτό σου είπε το παιδί. Ναι. Λοτερορίτσα. Στην είπε ο Κοντογιαννίδης, καλά σε έκανε. Κοίταξε. Α, ο Κοντογιαννίδης. Καλά σε έκανε. Του δίνει και μπράβο. Σε αυτά που πες για τον Κοντογιαννίδη. Ο Κοντογιαννίδης, καταρχήν είμαστε 2 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια πόντι στην Ελλάδα. Πιο πολύ πόντι είναι οι Παοξίδες. Παοκ έχει και από άλλες μαζί. Στρακιώτες, ντόπιους, αυτά, λάχους από όλα. Λοιπόν, όλοι έχουμε κάνει θεραπεία, μόνο ο Κοντογιαννίδης δεν έκανε ρε. Αλφανούς, Ρώσους, αυτό που το λένε, μαύρους. Βεβαίως. Ναι. Οπότε πότε λοιπόν έχει πιο πολύ κόσμο που μας είπε ο άλλος με το μήνυμα? Εσείς άμα κατέβετε από το Λιτόχωρο και κάτω και πάτε ας πούμε στη Λάρισα. 300.000 μέσα στην Αττική έχει ο ΠΑΟΚ, φιλάθλος. Πού είναι? Μέσα στην Αττική. Στην Αττική. Πού είσαι? Η μόνη ομάδα που έκανε 2 συνδέσμους μεγάλους μέσα στην Αττική στο Λεκανοπέδιο. Γιατί φιλάνε τα μάτια τους συνδέσμους. Ποια μάτια? Γιατί του Ολυμπιακού στην Θεσσαλονίκη και τη ΣΑΚ που είναι? Και αυτοί φιλάνε. Στον 7ο όροφο απέναντι στη γενική ασφάλεια ήταν κάποτε χρόνια ολόκληρα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, τη ΣΑΚ απέναντι από το τμήμα. Πρόεδρος φίλος μου ήταν. Αν πας στην Πελοπόννησο και πεις ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Θα βρεις ας πούμε. Φυσικά. Πού δεν βρεις? Στην Κόρυθο. Στην Καλαμάτα πού δεν βρεις? Στη Σπάρτη πού δεν βρεις? Στον Άπλιο που είχαμε τον καπετανό πού δεν βρεις? Τι συχνότητα ας πούμε? Δηλαδή. Παντού ρε φίλε. Το Καράδαλης έλεγε όταν ήταν δημοσιογράφος πριν βγει στη σύνταξη. Κώστα, στα Μουδανιά το περίπτερο μπροστά από τον περιφερειακό δρόμο ήταν ηρεκλειδεύσης αυτός που το είχε. Όχι σε τέτοιο μάτιο. Για να μιλάμε. Μου έστειλε και μήνυμα. Στη σκιά της Χαλκιδικής. Για να ρωτήσω εγώ τους φίλους μου τους Αεξίδες τώρα, πόση μεγάλη ομάδα έχει τώρα? Έριξε τόγκα κανόνι 150 εκατομμύρια στο. Εσείς για τόγκες. Μισό λεπτό. Δεν πρέπει να μιλάτε για τόγκες. Εμείς. Πού ρωτήσατε? Πήγε, έσκασε 11 εκατομμύρια ο Σαββίδης και πλήρωσε. Ναι. Δεν κάρφωσε την πολιτεία, τα πλήρωσε. Ναι. Λοιπόν, όλοι οι ποδοσφαιριστές πληρώθηκαν. Αυτοί πληρώσανε. Ναι. Παίρναν 5-6 χρόνια άδεια. Να λέμε την αλήθεια. Ναι. 5-6 χρόνια παίρναν άδεια γιατί. Στην Αλαμάνα λέει σε τρέχανε οι γάβροι. Άσε τώρα για την Αλαμάνα, κλείσα τα μαγαζιά εκεί πέρα. Ρωτήσε στην Αλαμάνα. Μη. Λοιπόν, ναι. Παίρναν 5-6 χρόνια άδεια γιατί ο Τεμέκο Ψωμιάδης χρωστούσε 20 εκατομμύρια. Απόφαση. Δεν ξέρω αν ήταν. Κανονικά χρωστούσαν την πολιτεία, δεν πρέπει να πάρουν άδεια. Ξέχασε να πάρει ο υπάλληλος. Ας μας πούν τη δωροδοκία στις Σέρες με τον Γαλατίδη, τον Μιχάλη, με τον Χρυσοβιτσιάνο που τιμωρήθηκαν από την επόμενη χρονιά με -3 και δεν πέσαν κατηγορία τότε. Όπως ο Ηρακλής. Όπως ο Ηρακλής. Όταν το ρουφιανέψατε εσείς. Όχι όπως το ρουφιανέψαμε εμείς, όπως την πλήρωσε ο Ηρακλής, όπως την έκανε ο ίδιος ο Ηρακλής και την πλήρωσε. Καλά. Γιατί δεν την πλήρωσε η ΑΕΚ? Μη, καλά. Το άλλο με τη Λιβαδιά. Και στη Λιβαδιά δεν έγινε υπόθεση δωροδοκίας. Πάλι. Δεν είχε γίνει. Δεν θυμάμαι Λιβαδιά γίνει. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πάμε στους τρεις τελευταίους τώρα. Τρεις τελευταίοι. Εξάπτεση να πούμε. Έλα καλημέρα. Έλα φίλε καλημέρα. Αριανός από Εύωσμο τηλεφωνώ. Αριανός. Από πού είσαι φίλε? Από Εύωσμο. Από τσέπη, ναι. Ραπ, πώς θέλεις το μάτς σήμερα? Ποιο μάτς? Το Νάρε. Μπα, δεν τον είδα. Γιατί δηλαδή? Τι να το δώσεις, άμα τις να πούμε, ποιος θα βγει να με ρωτήσει? Εγώ, βρήκα σε ρώτησα τώρα εγώ. Τώρα θα βγουν χίλιοι, θα βγει και ένας, δεν το είδα. Δηλαδή άμα βγει κανένας και μου πει, είδες ξέρω εγώ Πιερικός Νίκη Βόλου, θα πω δεν το είδα, θα βγει και κάποιος από την Κατερίνη.
κατάλαβες. Ναι, αλλά εδώ αφορά για τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και πρώτη στα οπαδικά κινήματα. Πρώτη στα οπαδικά κινήματα. Ναι. Τότε θα παραξηγηθούν οι Ηρακλειδείς όμως. Γιατί, άρα τι είναι. Να σου πω λίγο κάτι, να απαντήσω λίγο στο φίλο. Γιατί λένε οι Ηρακλειδείς ότι πήρανε τα ηνία στα οπαδικά στην πόλη, αυτό θέλω να πω. Γιατί τρέχουν τους παοξίδες, λένε να κλειδίζουν. Γελάει ο κόσμος τώρα. Κάτσε ρε, όχι, ο παδός είναι ο άνθρωπος. Ναι, τι είναι, πρώτος στα εμποδικά κινήματα είναι. Έτσι λένε να κλειδίζουν. Ναι. Ότι σας τρέχουν, σας κάνουν. Και οι Αριανοί λένε ότι είναι πρώτοι αυτοί. Πώς είπατε? Σαν ο παδός σημανότερος και από τον Παοξίδη και από τον Ηρακλή. Ναι, παλικάρι μου, έκανες μετά από 60 χρόνια sold out στο Βικελίδης. Εσύ, τα γάρια. Ναι, βρε, είσαι. Έβερε την Boca Juniors να κάνει sold out τώρα. Έλα, ρε, τα γάρια, εσύ μιλάω τώρα. Εσύ γιατί δεν είσαι τα γάρια, ρε, μεγάλε. Να μιλήσουμε για μπάλα. Τι μπάλα, αφού δεν είδαμε τον Άρη. Κάτσε να πει ο Γιώργος. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σου πω. Κοίταξε, καταρχήν, το Άρη για μένα. Που παίρνεις τώρα εσύ και λες, δεν έχει και νόημα το αγωνιστικό. Εσύ ανέβηκε η ομάδα, τελείωσε. Ναι, άλλα θέματα. Είναι και αυτό το θέμα. Ο Άρη Τζάμπα γίνεται, παιδιά. Ναι. Όσον αφορά την άμυνα. Για μένα προσωπικά, σαν παοξής και που μένω και στο Καρυλαοξής, τι πρέπει να κάνουν. Να πάρει μια απόφαση σήμερα, να του πούνε ότι ανέβηκε, τελείωσε. Είναι άλλα και τα να σταματήσει Τζάμπα, δίνει αυτά τα μάτς. Θέλει να σου πει. Αφού είναι 10 σκάλα, αν περιμένεις να ακούσεις αυτό, να το πούμε. Είναι 10 σκάλες και ο πέρα τους άλλους. Λέει δηλαδή ότι η οργάνωση της ομάδος σε θέματα διοικητικά, οικονομικά, ποιος θα είναι ο μεγαλομέτοχος, ναι. Η εκαθάριση πώς θα γίνει, αυτά είναι που καίνε την ομάδα παρά τα αγωνιστικά. Είναι πολύ ωραία, Ραπτόπουλε. Εσύ πριν είπες ότι ο Άρης είναι μικρή ομάδα. Σήμερα. Πότε το είπα, σε ποια φάση, θύμισε μου. Έπιασε σε δύο στιγμές να λες είναι μικρή ομάδα, Άρης. Αφού είναι γάμα εθνική, τώρα άμα πάει η Αλφα θα μεγαλώσει. Αν έρθει και σε πλακώ στο ξύλο και σε πάνω στο ξύλο, θα πιστεύω. Είδες τι τα γάρι είσαι λοιπόν και εσύ ρε φίλε. Συγγνώμη ρε φίλε. Μιλάμε μια χαρά και εσύ για ξύλο. Και το κλείνεις κιόλα. Συγγνώμη ρε φίλε, δηλαδή θα έρθεις να με πλακώσει το ξύλο γιατί είπα τον Άρη μικρή ομάδα. Άμα σου πηδήξω τη γυναίκα, α πούμε, τι πρέπει να με κάνεις. Δηλαδή άμα σου φάω λεφτά, άμα σε εξαπατήσω. Άμα σου κάνω κάτι χοντρό, τι θα με κάνεις. Και να σε πληροφορήσω ότι αν έρθεις να με πλακώσεις, θα πάρω ένα ρόπολο, θα σου δώσω μια εδώ στο Δόξα Πατρί και θα σε στείλω αδειά. Ωραίο μήνυμα. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Μαντάξεις, φίλε. Λοιπόν, εγώ φίλε, λέω αυτά. Εσύ άμα θες, άκου τον Τσαλτίδη. Είσαι από τον Εύωσμο και θα με δει. Τώρα έχει, είναι μεγάλο. Κάνα, ρόπολα εδώ στο κεφάλι. Τι ναι. Να μιλήσει τώρα. Τι να μιλήσει τώρα. Όταν μιλάει τώρα αυτό το παιδάκι και λέει είναι ο πρώτος σε οπαδικά μέσα στην πόλη, τώρα από εκεί μετά τι να μιλήσει τώρα. Τι μπορεί να συνοηθεί. Είναι παιδί, ρε φίλε. Είναι παιδί, φράζει το αίμα. Ένα ρε τώρα και σε ένα μήνυμα είναι παουτσού, παουτσού σου πει την επόμενη. Φράζει το αίμα του τώρα. Αυτονόητα εδώ θέλει να κάνει τα φράζει. Φράζει το αίμα του ρε αυτό τώρα. Πάμε. Άμα τον πειράξει την κόμενα δεν θα σε πειράξει. Άμα πει ότι ο Άρης είναι μικρή ομάδα, μπορεί να έρθει να σου ορμήξει να σε δώσει μια γροθιά σου. Λογικό είναι, 19 χρονών παιδί είναι. 19 χρονών. Εμεί 19 χρονών δηλαδή ήμασταν φρόνιμοι, ήμασταν ήσυχοι, είχαμε τρόπου. Σε φαντάζομαι 19 χρόνια με αυτό το φρύδι. Άσε, τα παιδιά ναι είναι. Μας βρίζουν τώρα, θα μας δίνουν, θέλουν να μας κάνουν. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα. Γεια χαρά. Έλα φίλε. Ενώ είσαι πρώτα 10. Τι. Πάλι αυτός ο κόβεται. Πάλι κόβεσαι φίλε. Περίμενε. Πάνε βρε άνθρωπε. Πάνε κάπου. Άλλο τηλέφωνο. Πάρε ένα άλλο τηλέφωνο. Φίλε. Το τηλέγραφο μας παίρνεις. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Εγώ είμαι ο παδός του Ηρακλή. Ο Ηρακλειδέας. Πάρε μάλλον ο Ηρακλειδέας αυτός. Αυτός που κόβει τη συνέχεια γραμμή του. Έλα φίλε. Κάνει διακοπές. Ναι. Τι διακοπές. Κάνει διακοπές η γραμμή σου. Η γραμμή κάνει διακοπές. Μην αρπάζεσαι ό,τι σου λέμε. Μην είσαι οξύδημος. Κάτι είπες ότι είσαι πρώτος στα παδικά. Κάτι είπα. Όχι εσύ ρε. Ο Τζόρνταν. Καταρχήν μίλα καλά ρε γελίο υποκείμενο. Μίλα σαν άνθρωπος. Είναι γελίο υποκείμενο. Τι να κάτσε. Μίλα καλά τώρα. Είναι γελίο υποκείμενο. Μίλα καλά. Φορτωμένε μαγιά. Άνεργε των 300 ευρώ νεόπτωχε. Τι να συγκρίνουμε ρε φίλε τώρα, ανώμια πράγματα βγήκε εσύ τώρα με πεις τι για οπαδικά τώρα. Μήρε, και εσύ σταμάτα. Τρελαίνουμε ρε, δεν μπορεί να δεν καταλαβαίνω τι είναι. Τα iPhone είσαι, καλά σε κάνουν μωρέ. Μωρέ, καλά σε κάνουν. Τζόρνταν δικαιούται να πει για ποιο λόγο. Οτιδήποτε. Ούτω λόγο. 3 χρόνια σερί ήταν στους δρόμους σχεδόν κάθε εβδομάδα. Ναι. Έτσι. Πάνω από 800 δικαστήρια τελευταία πενταετία είναι με παντού στο Ηρακλή. Ακόμη και εγώ είχα δικαστήριο. Σεβαστώ αυτό και το σέβομαι φυσικά, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό πατεράδες, μανάδες, ναι. Παππούδες στον δρόμο. Είναι αυτό, μην το βλέπεις, δεν είναι δεν το αριθμητικό.
Μόνο το αριθμητικό είναι. Εξαιτίας αυτού του πανό πήγε να διακοπεί το μάτι σήμερα στη Λιβαδιά, ε. Δηλαδή πόσα παιδιά του ΠΑΟΚ φυλακίστηκαν, ρε φίλε. Δεν τραβήθηκαν. Συγγνώμη λίγο, το πανό τι έλεγε, παιδιά. Αυτό το πράγμα έλεγε. Λοιπόν, τώρα θα πω μια ιστορία που δεν θέλω να την πω. Σίγουρα αυτό είναι. Λοιπόν, συγγνώμη λίγο. Και χοντρό αυτό που θα πω. Όχι, να μην το πεις. Θα το πω. Μην το λες. Φυλακίστηκαν πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ. Όντως. Και πολύ άδικα. Οι περισσότερες, δεν το ξέρω αν ήταν πολύ άδικα. Δεν το ξέρω. Οι περισσότερες φυλακίσεις γίνανε γιατί είχατε κάτι προσωπικά με την αστυνομία. Είχατε χτυπήσει ένα μπάτσο στη θύρα 4. Μέχρι τότε, αν θυμάσαι καλά, είχατε πάρει ένα μυστικό και το πλακώσατε. Το θυμάσαι, αν ξέρεις τα οπαδικά. Δεν ξέρω πριν πότε που τσακώσαν τους οπαδούς στα σπίτια. Πριν γίνει αυτό, πηγαίνατε με τους μπάτσους παρέα πολλές φορές. Έτσι, δεν είχατε κακές σχέσεις. Και μιλούσατε και κάνατε και ράντε. Μετά από εκείνο το γεγονός, φάγατε μπουκά. Άδικη για πολλούς, γιατί ένας, δύο, τρεις την κάνατε την ιστορία. Άδικη για πολλούς. Βέβαια, όταν χτυπήσατε γυναικόπαιδα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, εκεί δεν πήγε κανείς φυλακή, ούτε τιμωρήθηκε κανένας. Άστα αυτά. Μην τα πιάνεις αυτά. Εγώ δεν τα πιάνω. Μην τα πιάνεις αυτά. Εγώ ξεστηλώ. Δεν μπορώ να συγκρίνω αυτά τα πράγματα. Είναι οργανωμένοι. Ναι. Μπαίνουν σε ένα σύνδεσμο. Καπνίζουν τι καπνίζουν, πίνουν τι πίνουν. Θέλουν να μαλώσουν, να κάνουν άλλο. Είναι νέοι άνθρωποι. Τράβηξε πολλά ο κόσμος του Ηρακλή, το καταλαβαίνω. Είναι, άκουσα, δεν γίνεται σύγκριση όπως ρε, σταμάτα, δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Όταν όλος είναι 19 χρονών, 20, 18 και θα βγει, θα βρίσει και θα κάνει μαγιά και θα μιλήσει και θα κάνει. Είναι 19 χρονών. Και εσείς όταν είσαι στα 19 χρονών, ρε κανίβαλοι παοξίδες, είχαν ένα κόκαλο εδώ πέρα. Και... Δεν έχουμε 19 χρονών παιδιά εμείς τώρα. Ναι, μόνο εμείς ήμασταν 19. Χιλιάδες παιδιά 19. Σήμερα 19 χρονοί δεν τόσο φόβια σαν και εσάς. Να μπαίνουμε στα μαγαζιά, να δέρουν τον καταστηματάρχη, να παίρνουν τις σούβλες, να μπαίνουν και να... Βγαίνουν στην τηλεόραση και σε βρίζουν. Και μετά το κλείνουν. Αδερφοί σε λένε, αυτά σε κάνουν και το κλείνουν. Τι να κάνουμε. Κάθε που γίνει, πριν πάμε στο τελευταίο από κάτι. Παρακαλώ. Αυτό το έχουμε καταγράψει 100 φορές, το έχουμε πει, έχει γίνει θέμα, το είπαν και Αργιανοί και Παναθηναϊκοί παοξίδες. Ναι, ναι, ναι. Ο Ηρακλής δεν είχε τόσο δυναμική σε κόσμο όταν είχε τις ομαδάρες και στα 80s και στα 90s και έχει αποκτήσει δυναμική κόσμο με την ομάδα στη Δέλτα και στη Γάμα. Ναι, είναι από την αδικία αυτό είναι γεγονός. Ναι, και λόγω της δυναμικής της αυτόνομης σειράς 10. Αυτό είναι γεγονός. Αυτά. Ναι, πριν τη θύρα 10 υπήρχαν συνδεσμίτες του Ηρακλή, αν εξαιρέσω τους γαλάζιους που είχαν καλή σχέση, ναι, και εισχωρήσαν και αυτοί στη θύρα 10 που είναι, ξέρω εγώ, μάχημοι κτλ. Πολλοί σύνδεσμοι του Ηρακλή είχαν καλές σχέσεις με τις διοικήσεις, σπανουδάκηδες, παρεδώσε, ιστορίες. Αυτά κοπήκανε. Ναι. Ναι, γι' αυτό. Τώρα άμα και αυτοί χαλάσουνε, δεν ξέρω, πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί τίποτα. Εντάξει. Σας κάνουν μαγκίτσες εσάς, σας κάνουν. Έλα ρε ρε από το πιο κουράγιο. Τι μαγκίτσες και κάνουν και το πες και το πες και το ξανάπες και τι το κάνουν. Ο ένας έχει 5.000 κόσμο και ο άλλος έχει 2 εκατομμύρια. Τι μαγκίτσες κάνουν δεν τώρα, ξέρω. Μεγάλε. Τι είπε ο Βλάχος, λέει ο Τρούλικ, ότι έχει 300.000 κόσμο στην Αθήνα. Φυσικά. 300.000 κόσμο δεν έχει στη Θεσσαλονίκη. Ρε ραπτό αυτόν τον Ταχαρόβλοχο, πού τον βρήκες ρε. Άντε ρε τώρα. Λέει ο Τρούλικ τώρα. Άντε ρε τώρα. Ταχαρόβλοχος είναι. Στη Θεσσαλονίκη μέσα. Στη Θεσσαλονίκη μέσα, ναι, ο Άρης, ναι, στη Θεσσαλονίκη μέσα, για τα γκάλο που λέει, τα έβγαλε μια φορά ο Αγγελιοφόρος τα γκάλο, ναι, ναι, τους έβγαλε 35%. Στο Γήθιο, επειδή είχα μείνει τρεις ή μισή μέρες έμεινα στην ουσία, πριν 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, το Γήθιο, ρε φίλε, συγγνώμη, από την κοκκινίλα πόνεσε το μάτι μου. Δηλαδή. Την πολίτη κοκκινίλα. Ναι, τώρα αν υπάρχουν ένα-δύο άνθρωποι. Πόνεσε το μάτι μου στο Γήθιο και στην γύρω περιοχή. Που την γύρισα σου λέω πολύ καλή. 3,5 δεν πήγα, ας πούμε, για 2 ώρες. 3,5 μέρες ήμουν εκεί. Πάμε τελευταίο. Ο Θόδωρος Αργιανός θα έρθει αύριο. Θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Να μιλήσει για το μεγάλο Άρη. Το παδικό κίνημα. Το πόσο καθαρό σωματείο είναι ο Άρης. Θα πει πολλά πράγματα. Ότι είναι αγαπημένο σωματείο. Θα τα πει αυτός εδώ. Θέλατε Αργιανό. Πώς θα γίνει. Πάντως ότι. Και πολύ ωραίο μέρος. Τελευταίος. Πολύ ωραίο μέρος. Καλημέρα, ναι. Όχι, ναι, εγώ είμαι. Ναι, κυρία, εσείς είστε. Οπαδός του μεγάλου ΠΑΟΚ. Οπαδός του ΠΑΟΚ. Δεύτερος ΠΑΟΚ σήμερα. Ναι. Του μεγάλου ΠΑΟΚ. Του μεγάλου ΠΑΟΚ. Γιατί υπάρχει και μικρός ΠΑΟΚ. Όχι, γιατί είπες και το ΠΑΟΚ ο Μάριος και λέω του μεγάλου ΠΑΟΚ. Του μεγάλου ΠΑΟΚ την καρδιά μας, θα χαλάσουμε γι' αυτό τώρα, φίλε.
Σωστό. Λοιπόν, καταρχάς πρώτα θέλω να πω κάτι για τους προηγούμενους, για τον Άρη. Σήμερα, επειδή το βλέπα λίγο στην ΕΡΤ, έδειξε στιγμιότυπα. Στο 0-0 πήρε κόκκινη και πέναλτι η Καβάλα ανύπαρκτα. Και έτσι ξεκίνησε το 3-0. Γιατί το άκουσα και από άλλον αυτό. Εγώ δεν έχω δει. Έτσι είναι παλικάρι, αλήθεια. Δεν ήταν πέναλτι. Εντάξει, δείτε το κι εσείς. Τώρα τι να λέμε. Τι, ανατροπή, ανατροπή ή χέρι. Τι είναι. Την άλλη Κυριακή θα βρεθεί. Πάει πάνω από δοκάρι, γυρνάει στον έναν εξαιρετικό, δεν ξέρω πώς το λένε. Πάει να κάνει προσπίση, πέφτει μόνος του και δίνει κόκκινη πέναλτι. Ανατροπή. Ναι. Απευθείας κόκκινη. Κόκκινη απευθείας και πέναλτι, ναι. Ρε φίλε. Δεν είναι ο Καλαϊτζίδης να μαλώνει με τον Αρβανιτίδη πως στήσαν το 3-0. Εντάξει τώρα, ότι ο Άρης πήγε εκεί να βοηθηθεί από τον Ολυμπιακό, έχει άλλες σχέσεις ο Καρυπίδης, θα πάρει και τα σφυρίγματα, είναι ένα Αστόπουλος. Μιλήστε λίγο να τελειώνουμε. Ναι. Λοιπόν, Μάριε, ναι, πρώτον για το αγγλικό πρωτάθλημα θέλω να κάνουμε κάτι. Την επόμενη εβδομάδα θα είσαι στο στούντιο. Βέβαια. Εδώ. Βέβαια. Ναι. Πρώτα Θεός, ναι. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, ρε φίλε, δεν ξέρω τι ξημερώνει. Λογικά ναι, λογικά ναι. Λογικά ναι. Άμα έχεις χρόνο μέσα στην εβδομάδα, θέλω να μου βγάλεις την καλύτερη δεκάδα της Premier League αυτή τη στιγμή, που πιστεύεις εσύ ότι είναι. Ωραία. Θα βγάλω κι εγώ μία και θα τη συγκρίνουμε. Ενδεκάδα, μία μίξη από όλους τους συλλόγους. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν πιστεύω εγώ ότι αριστερό μπακ θα βάλω το Χολέμπας, βάζω το Χολέμπας. Προφανώς, τι. Εγώ τι πιστεύω, ναι. Εσύ τι πιστεύεις, θα βγάλω και εγώ τι πιστεύω να τα συγκρίνουμε. Ωραία, να μου επιτρέπεις. Ναι, πες μου. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ουσιαστικά, σε εισαγωγικά, δικαιούμαστε να το κάνουμε. Καλά ρε Μαρέ τώρα. Εκτός κι αν εσύ βλέπεις Premiership 58 ώρες τη βδομάδα. Εγώ βλέπω κάθε εβδομάδα. Βασικά παίζω φανατικά στοίχημα και τα βλέπω όλα τα μάτσα, οπότε βλέπω πάρα πολύ. Ας πούμε, ωραία, οκ, okay, εντάξει. Γιατί εγώ δεν βλέπω τώρα τόσο πολύ, επειδή συμβαίνουν και διάφορα άλλα στη ζωή μου. Εγώ τα βλέπω σχεδόν όλα. Α, οκ. Άρα προφανώς, ξέρεις τι, μπορεί και εγώ να αδικήσω πολλούς παίκτες. Πολύ πιθανόν. Αυτό θέλω να σου πω, ναι. Τίποτα άλλο δεν έχετε να κάνετε. Την άλλη εβδομάδα. Ναι. Το άλλο θέμα. Καλό, ναι, μ' άρεσε όμως. Μ' άρεσε. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Δημητάρ Μπερμπάτος. Ναι. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση. Ο Μπερμπάτος πώς βάζει γκολ κατά κύριο λόγο, δηλαδή ποια είναι η ιδιότητά του για σας? Στο μικρό χώρο. Ωραία. Δηλαδή όταν έχεις από πίσω, κάποτε είχες, ξέρω εγώ πέρσι ας πούμε, Παπαγιά, τον Φαμπίνιο. Και τώρα έχεις τον Τσίμιρο και τον Ζαΐρο. Θεωρείτε εσύ ας πούμε, γιατί άκουσα τι λέτε, ότι είναι το ίδιο να σου δίνει σέντρες ο Τσίμιρος και ο Μακ στα κόρνερ που το κόρνερ δεν υπάρχει ας πούμε, και το ίδιο να σου δίνει ο Φαμπίνιο και πολύ διαφορετική. Τέλος πάντων, να κάνω μια ερώτηση. Θέμα... Να κάνω μια ερώτηση. Αυτά τους είπα. Να κάνω μια ερώτηση πριν συνεχίσεις. Μία ερώτηση μπορώ να κάνω. Για κάνε. Ωραία. Ο Κλάους είναι ο τρίτος σκόρερ του ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Ναι. Με ποια χαφτά έκανε. Ναι, ο Κλάους είναι Έλληνας, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έχει καμία σχέση τώρα με τα άλλα. Δεν με απαντάς. Ο Κλάους είναι ο τρίτος σκόρερ του ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Πόσα χρόνια είναι στον ΠΑΟΚ ο Κλάους? Πώς είναι ο τρίτος? Ο τρίτος σκόρερ όλων των εποχών. Πόσα χρόνια είναι στον ΠΑΟΚ? Ο τρίτος σκόρερ. Πόσα είναι? Είναι μετά τον Σαράβη και τον Κούδα. Πόσα χρόνια είναι, δεν μας είπες. Να σου απαντήσω ένα πρόβλημα. Ναι. Πόσα γκολ έκανε τον χρόνο ο Κλάους? Πώς συμμετοχή ζήτησε? Σταμάτα λίγο. Έκανε. Πόσα γκολ έκανε ο Κλάους? Ναι, άκουσε με να σου απαντήσω ένα πρόβλημα. Ποιος τον φόρτωνε τον Κλάους? Ο Μπέκεμπαουερ. Ποιος? Άμα θέλω να σε κάνω βιντεάκι στο ράδιο φίλο, τώρα ξεφώνα μόνος. Άμα θέλω να μιλήσω... Ρωτάω, να με απαντήσεις. Ας τα απαντήσω. Παρακαλώ. Απαντήσω. Λοιπόν, θα σου απαντήσω όχι απλά με μια απάντηση, θα σου το δώσω λίγο πιο έξω. Ωραία. Σήμερα έβλεπα το Everton Swansea. Ναι, το βλέπα, ναι. Ωραία. Τα φάουλ που έδωσε ο Γιάχο σήμερα κατά του Μπερμπάτος, δεν γινότανε στο Everton Swansea, ούτε με κλωτσιά. Τον καθάρισε. Ναι, αλλά όπα. Και στον Τιντάκο όμως η κάρτα που δίνει στο 36, στον Γκίτσιο, για φάρου στον Γκίτσιο, δεν είναι ποτέ κάρτα. Σύμφωνο. Δεν είναι μόνο μερός, δεν είναι μόνο αντίον του ΠΑΟ. Ναι, κατάλαβα. Η Ευρώπη, λάθος, συγγνώμη το όνομά σου πώς είναι παλικάρι? Παύλος.
Παύλο, έλα ρε Παύλο, δεν μάθει να μιλάμε ξανά. Δηλαδή με τα χέρια Παύλο, όταν παίζουν οι άλλοι στρατιώτε. Παύλο, θέλω να πω ότι οι βρετανικές ομάδες. Δεν μου απαντήσατε προηγουμένως στο άλλο. Έχουν ένα δεσαβαντάζ στην Ευρώπη. Είπε θα μου απαντήσει, Μαρία. Δεν του αφήνουν να παίξουν όπως τον Ισραήλ. Ο Μπερμπάτο φανείται στον Ολυμπιακό, θα τον έβγαζε κόκκινη κάρτα σήμερα. Σταμάτα, λέω. Εγώ λέω πω ναι. Εγώ λέω ναι. Με αγωνιά. Ούτε μία στο εκατομμύριο είναι. Αφήστε με να μιλήσει ρε τον άνθρωπο. Να καταλήξω κάπου. Ναι. Αν φέρουμε λοιπόν τον LeBron James από το NBA να παίξει στον ΠΑΟΚ ή στον Άρη ή σε μια ομάδα της Ελλάδας στο μπάσκετ. Ναι. Και στην κάθε παραμικρή επαφή τους φυρίζουν φάουλ και βγαίνει fouled out με 6 φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο. Ναι. Δεν σημαίνει ότι ο LeBron James δεν είναι καλός στο μπάσκετ. Σημαίνει ότι απλά έχει μάθει να παίζει διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή μισό λεπτό ρε φίλε, μισό. Πολύνο είναι η απάντηση. Κάνω εγώ μια ερώτηση. Γεια σου Γιώργη Βεντούρη. Εσύ δηλαδή αυτή τη στιγμή, από τον Μπερμπάτο, είσαι καλυμμένος, είσαι ευχαριστημένος. Εγώ ήξερα τον Μπερμπάτο. Δεν προσφέρει αυτά που ξέρει, γιατί ήρθε να παίξει ένα πρωτάθλημα στο οποίο διαιτήθηκε με τη σφυρίχτρα στο στόμα. Δεν άστο διαιτητή. Σαν έχει καλό το ίδιο. Μπράβο. Άρα δηλαδή εσύ τον Μπερμπάτο δεν του κάνεις καμία κριτική. Ρε φίλε, εγώ θα κάνω κριτική σε ένα παίκτη τον οποίο θα τον αφήνω παίξει με αυτό το πράγμα που ξέρει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι θέσεις δηλαδή που παίρνει μέσα στην περιοχή όταν, όταν το βάλαμε να παίξει κεφάλι στο φόρι, οι θέσεις του σου άρεσαν εσένα. Έπαιρνε τις θέσεις. Όταν στο παραμικρό μου σφυράει φάουλ κατά μου και εγώ μοντερμπάτο, δεν πρόκειται να εκνευριστώ. Θα εκνευριστώ όχι το πρώτο, όχι τώρα, την πρώτη μέρα που με βάλω να παίξω. Μάλιστα. Καλά. Εντάξει. Λοιπόν, παρακάτω. Τώρα, δεν νομίζω, Παύλο, δεν νομίζω στη Μονακό να αφήνουν στη Γαλλία να πέφτει το ξύλο. Δεν νομίζω. Όταν είσαι στη, επειδή βλέπω όπως είπα Μάρια όλα τα πρωταθλήματα λόγω στοιχήματος, όταν είσαι μια ομάδα εκ των Παρί, Μονακό, Λιόν, Μαρσέικ και παίζει με τις μικρότερες, ναι, αφήνουν πολύ ξύλο. Τα λέμε φίλε για χαρά. Ωραίος. Περίμενε. Κι άλλο. Τι μισό λεπτό, τι επιθετικά φάουν εσύ όταν παίζει ο Μπερμπάτο με μικρότερες ομάδες ή με την ΑΕΚ τους φυρίζουν τώρα. Κάτσε να ακούσεις. Κάτι ανέφερες πριν για τη Σικιά Χαλκιδικής. Ναι. Τι είπες για τη Σικιά Χαλκιδικής. Είπα ότι είχαμε έναν δημοσιογράφο μεγάλο σε ηλικία, τον Καράδαλη, ο οποίος έλεγε ότι ξέρω εγώ στα Μουδανιά, στο τέταρτο δρόμο από τον περιφερειακό, είχε ένα σούπερ μάρκετ. Και αυτός ήταν. Ρε, θα αφήσει να ολοκληρώσω. Για πες. Και αυτός λέει ήταν. Πώς το λένε, Ηρακλειδέας. Στη Σικιά Χαλκιδικής, ο περιπτεράς του χωριού ήταν Ηρακλειδέας. Παράδειγμα έφερα. Γιατί εσύ τι πρόβλημα έχεις. Τυχαία παράδειγμα το είπε, δεν το είναι. Ωραία, γιατί έχω κείμενα να πούμε και εκεί βαράμε, δεν αστειευόμαστε. Κάνετε κι άλλα εκεί εσείς. Άσε να ξέρουμε εμείς καλύτερα τι κάνουμε. Ναι, λέω εκεί. Εκεί που Σικιά έχω πάει δύο φορές διακοπές, πέρασα πάρα πολύ. Απλά κάτι άλλο. Είναι όλα τα λεφτά. Σε είδα στη Σάρτη φέτος, σε είδα στη Σάρτη εσένα φέτος. Στη Σικιά γίνονται κι άλλα, φίλε. Και πηγαίνουμε. Δεν λες, μέλια εμείς τα έχουμε Σικιά. Από Σικιά. Τα μέλια έχουμε. Από Σικιά είναι ο Σοκράτης ομάδα μας, έτσι. Και η Πάολα, ναι. Και η Πάολα, φίλε, έχετε βγάλει Μάλαμα και Πάολα, δηλαδή. Και, αυτός τώρα παρεξηγήθηκε, ξέρεις γιατί. Κάτι υπονοεί τώρα ότι εγώ είπα, αλλά δεν είπα, αλλά αυτό που υπονοεί όντως ισχύει. Σιγά εσύ, ρε. Κατάλαβες τι. Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο, να σε πω. Το πνίγει. Ρε, ησύχασε λίγο να σε πω όταν τελειώ να κλείσω. Εγώ ήσυχος είμαι. Ναι. Παρήγγειλα σήμερα από αυτό το χορηγό σου, να πούμε, ρε, το Deliway. Ναι. Και εντάξει, αργήσανε πάνω από μισή ώρα και φέραν αυτή την Pepsi δώρο και μαγιά του, να πούμε. Δεν τους το είχα να το κρατάνε αυτό το σύστημα. Είναι αμερικάνικο, γιατί... Δεν το ξέρω τι μαγιά είναι αυτή. Το λόγο καταρχάς στο Deliway που έχουν, ας μάθω και δύο-τρία πράγματα να το που λέει, είναι από την αλυσίδα Subway. Ναι. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, όποιος κατάλαβε. Και από εκεί και πέρα αυτό το σύστημα, επειδή έμενα κάποτε εκεί, το έχουν στην Αμερική. Όπα, πού έμενες? Τορόντο. Α, Καναδά. Από τη Σικιά πήγες στο Τορόντο. Έχεις πάει σε καμία επιχείρηση του Σπύρου του Παπαθανασάκη. Του, δεν άκουσα. Έχεις πάει σε καμία από τις επιχειρήσεις του Σπύρου του Παπαθανασάκη. Ποιες επιχειρήσεις. Αυτός είπε στους Έλληνες ομογενείς ότι θα επενδύσει σε μια φαρμακευτική εταιρεία, μάζεψε λεφτά και τους έπεισε, λέει, ότι είναι καλύτερο από το να τα επενδύσει στον Ηρακλή. Άκουγα τι έγινε. Δεν τα ξέρετε αυτά. Άντε κι άλλο πιο επόμενο. Άπατε όλα. Έγινε, για χαρά. Από Σικιές ξέρεις. Έψι δώρο. Από Σικιές. Ναι.
ξέρεις. Οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι. Λέγε, ξέρεις. Από ό,τι χαίρε αυτό που λέει. Και μέχρι να πάει. Δεν ξέρει ο κόσμο του Σπορ, δυστυχώ. Δεν ξέρει. Α, στον κόσμο να κρίνει, να ξέρει εσύ. Φυσικά να κρίνει. Να τελειώσει αυτό που παρήγγειλα. Ναι. Και μου έστειλαν τρία άλλα πράγματα, φίλε. Η αξία βγαίνει τριπλάσια από αυτό που παρήγγειλα. Ναι, εγώ είμαι ψιδόρο. Εμένα η πάψη, σήμερα πήγα να φάω σε ένα εστιατόριο στο κέντρο, απέναντι από το Λευκό Πύργο σε ένα φίλο μου, είχε ένα μαγαζί. Και... Πού είναι Ζήθο? Όχι, αλλού. Ο Ζήθο δεν είχε κανένα σχέση. Όχι. Αλλά διακόπτει απέναντι, πώς είναι ο Ζήθο. Δίπλα, ναι. Τέλος πάντων, Φαμιλιάνο λέγεται. Και έχει φανταστικό, φανταστική κουζίνα και πίτσα και μαγειρευτό. Και... είναι φανταστικό. Όχι, ένα φιλμίκη. Αν είναι αυτό που κατάλαβα, ναι, εγώ αυτό είναι. Δίπλα στο παρκάκι είναι. Δίπλα στον Τωρέ. Δίπλα στον Τωρέ. Δίπλα στον Τωρέ. Δίπλα στον Τωρέ. Όχι άλλο λέω. Και ένα καφενείο ωραίο και μαζεύονται κάτι γεροντάρες και τα λοιπά. Α, το, ναι, κατάλαβα, ναι, κάτσε καλά. Και του λέω, δεν υπάρχει καλύτερο εστιατόριο. Από αυτό τον τελευταίο καιρό ευχαριστιέμαι. Τρώω κάτι καπνιστές μπριζόλες, οτιδήποτε φάω. Δεν μπορώ να πιω πέψη. Και... ζέρο. Τι? Ζέρο πίνεις, τι πίνεις. Και πάω και πίνω έξω στο περίπτερο κοκακόλα. Κοκακόλα, ρε σου λέει. Όχι, δεν μπορώ να πιω πέψη. Γουλιά κοκακόλα. Δεν μπορώ να πιω γουλιά πέψη. Δεν μπορώ. Μου είναι άνοστη. Άντε, πάμε να πιω, τα λέμε. Και αναγκάστηκα να πάρω κοκακόλα από το πίνω κοκακόλα. Δεν την αντέχω. Λοιπόν, για την Πέψη που λένε, αλλά υπάρχουν μερικοί που γουστάρουν Πέψη. Ναι, βέβαια, παίζει ρόλο. Βέβαια ότι η Πέψη, η πορτοκαλάδα της και η λεμονάδα της είναι πολύ ωραιότερες από τις Coca-Cola, τη Fanta. Η Ήβη έχει νομίζω. Η Ήβη είναι ωραιότερη από τη Fanta. Σε οτιδήποτε άλλο, εκτός από την κόλα όμως. Ναι. Αυτό το λέω γευτικά. Σε Τενάπ έχει νομίζω η Πέψη. Όχι, Ήβη. Ήβη, Ήβη έχει. Η Πέψη έχει την Ήβη. Το Ήβη και το 7-Up πρέπει να είναι. Το Sprite και το... 7-Up τρελαίνομαι. Τη γιαγιά μου ξέρεις πώς το έλεγε. 7-Ir. 7-Ir. Άκου το μήνυμα εκεί πέρα. Άιντε πάμε παιδιά, πάμε, έχουμε και ραδιόφωνο. Χτύπησε μπάγκερ στη γλύπη του Λίγκου. Χτύπησε μπάγκερ στη γλύπη του Λίγκου. Μετά σου πάνε, τα λέμε πάλι πάλι. Λοιπόν, τα λέμε την άλλη Κυριακή με Αριανό στην παρέα έτσι, για να καυγίζουν και Αριανοί γιατί σκυλιά κακά. Το πρωί Λίμπερο και το βράδυ 10-12 και το βράδυ Λίμπερο 10-10. Και Τετάρτη πάμε με γιατρό Ηρακλειδέα να δούμε κύπελο Κατερίνη Πιερίας, Πιερικός, Πιερικό, Εγκυνιακό, ρεβάν στο 2-1. Φιλιά, γεια χαρά, γεια.